it up. Και ποιον δεν έχει συγκινήσει η σημερινή εθνική τραγωδία, σπεύσατε να δώσετε αίμα. Δυστυχώς όλους. Ναι. Είναι ανεκδίκητο, έχω να πω. Και φύγαν τόσοι νέοι άνθρωποι. Συλληπιτήρες, οικογένειες, σιγουρά γι' αυτό. Έχετε συγκλονιστεί κι εσείς όπως όλοι μας από την ανίποτη τραγωδία. Φοιτητές, γνωρίζατε κάποια από τα παιδιά που επέβαιναν στην αμαξοστοιχεία? Τη συγκεκριμένη όχι. Τώρα σε παρόμοια ήμασταν και εμείς μέσα την ίδια μέρα. Εγώ χθες ήμουνα στα τρένα. Το θέμα, αποκρίνεται μέσα στο κάλεσμα. Ήταν μια δυσάρεστη είδηση και καταλάβαμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε όλη την κατάσταση. Οπότε ήρθαμε να δώσουμε κι εμείς αίμα, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Και καλά κάνατε και μπράβο σας. Ναι, μεγάλο το πλήγμα. Όλοι μας με το που το ακούσαμε, σπέψαμε αμέσως. Είναι τρομερό αυτό που συνέβη. Κλαίει όλη η Ελλάδα και όλοι μας από το πρωί. Το μάθαμε. Πιστεύετε ότι θα αποδοθούν τελικά οι ευθύνες εκεί που αναλογούν? Όχι. Γιατί δεν πιστεύω, όπως ίσως πιστεύετε κι εσείς, ότι φταίει μονάχα ένας. Σαφώς και δεν φταίει μονάχα ένας. Έτσι πιστεύω. Δεν μπορεί να φταίει μονάχα ένας. Φταίνε από ψηλά. Είναι δυνατόν, ζούμε στο 2023 και να μην μπορούν να βλέπουν έστω ηλεκτρονικά, από κινητά, από κάμερες, δύο τρένα στην ίδια γραμμή επί 12 λεπτά. Είναι τρομερό δηλαδή, δεν το φαντάζεται ανθρώπινος. Για μένα.